ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να με εμπιστευτείτε ξανά στην ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Αλλαγές, οι μεγάλες νίκες θα γίνουν όταν είμαστε ενωμένοι, δυναμικοί απέναντι στη συντήρηση. Μαζί μπορούμε, μαζί θα κερδίσουμε. Το κίνημά μας, το κίνημά μας έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις νεότερες γενιές. Όλα με τη σειρά της, όλα με τη σειρά της. Το κίνημά μας έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις νεότερες γενιές. Ειδικά τώρα που η ψεύτικη ειδικά αυτή την εποχή που οι ψεύτικες υποσχέσεις κατέρευσαν, τώρα που οι σημαίες ευκαιρίας ξέφτησαν, τώρα που τα μάτια όλο και περισσότερων Ελλήνων στρέφονται ξανά στην παράταξή μας. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους χιλιάδες πολίτες που έδωσαν δυναμικό παρόν με τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, γεμίζοντάς μας όλους δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν σε αυτό τον αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν και σε αυτόν τον αγώνα, την οικογένειά μου και πάνω απ' όλα τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που με περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους σε όλη μου την πολιτική διαδρομή. Είναι η μόνη μου δύναμη. Την αγάπη σας και τη συμπαράστασή σας δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Θέλω να συγχαρώ για τον αγώνα τους τους συνυποψηφίους μου, τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Μιχάλη Κατρίνη, την Άντια Γιανακοπούλου. Με τη στάση τους έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ποιότητα στελεχών και πολιτική ωριμότητα. Θέλω και είμαι βέβαιος ότι θα είναι όλοι τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα τα επόμενα χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Από αύριο λοιπόν, ενωμένοι, θα πάμε το κίνημά μας ακόμη ψηλότερα. Εκεί που αξίζει, στην ιστορία και την προσφορά του. Το είπα πολλές φορές σε αυτή. Είπα πολλές φορές σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα το πω και απόψε. Τα δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω, τα καλύτερα είναι μπροστά. Οι πολίτες προσβλέπουν σε μας
για να ξεπεραστεί το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο. Και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ανταποκριθούμε στις νέες τους προσδοκίες. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.